Στους δρόμους της Αιγυπτιακής πρωτεύουσας γιόρτασαν οι υποστηρικτές του Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του. Ο πρώην αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων ορκίστηκε πρόεδρο σε μια τελετή με περιορισμένη συμμετοχή δυτικών ηγετών, οι οποίοι εκφράζουν ανησυχίες για την καταστολή των αντιφρονούντων και την ανατροπή Μόρση. Οι προσδοκίες των υποστηρικτών του πάντως είναι υψηλές. Ο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι θα υλοποιήσει τα όνειρα και τις ελπίδες όλων των Αιγυπτίων. Ελπίζουμε να κάνει το καλύτερο. Κατάφερε να διοικήσει επιτυχημένα το στρατό. Ξέρει λοιπόν πολύ καλά τι πρέπει να κάνει και αντιλαμβάνεται τις προσδοκίες του λαού, δηλώνει ένας από τις υποστηρικτές του στην πλατεία Ταχρίρ. Σε άλλη περίπτωση η χώρα θα ήταν χαμένη. Τον ευχαριστώ πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί αντιστάθηκε στις επιθέσεις και κατάφερε να σώσει την Αίγυπτο, λέει αυτός ο άνδρας στην κάμερα του Euronews. Στην Αίγυπτο βρέθηκαν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης και ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος. Ο ανταποκριτής μας στο Κάιρο μεταδίδει. Ο νέος πρόεδρος στην πρώτη ομιλία του δεσμεύτηκε να οδηγήσει τη χώρα στην ανάπτυξη και την ευημερία και ζήτησε από τους πολίτες να δουλέψουν σκληρά και να δείξουν υπομονή. Επίσης τόνισε ότι η βία πρέπει να τερματιστεί για να επιτευχθεί η σταθερότητα που αποτελεί τη βάση για την οικοδόμηση ενός σύγχρονου κράτους.